Η πτήση των τουρκικών μαχητικών, μόλι 2,5 ναυτικά μίλια από την ακριτική αλλά και κομβική για τον ΝΑΤΟ και τι ΗΠΑ Αλεξανδρούπολη, ήταν το τελευταίο επεισόδιο κλιμάκωση τη προκλητικότητα των γειτόνων και κατέδειξε ότι η Άγκυρα φαίνεται αποφασισμένη να οδηγήσει την ένταση στα άκρα, αναζητώντα ακόμα και το θερμό επεισόδιο. Σε συμβολικό επίπεδο, το γεγονό ότι τα F-16 τη τουρκική αεροπορία έφτασαν σε απόσταση αναπνοή από την Αλεξανδρούπολη, η οποία δεν αποτελεί πλέον μια μεγάλη ακριτική πόλη σε μικρή απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας με την Τουρκία, αλλά με ρόλο κλειδί πλέον στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ για τα Βαλκάνια, δείχνει ότι οι γείτονε βρίσκονται στα όρια του νευρικού κλονισμού Έπειτα από το ταξίδι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και με αυτήν του την ενέργεια επιθυμούν να στείλουν ένα μήνυμα στην υπερδύναμη ότι δεν θα διστάσουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή Όσο οι Αμερικάνοι στρέφονται προ την Αθήνα και απομονώνουν την Άγκυρα. Η Αθήνα αντέδρασε έντονα σε διπλωματικό επίπεδο. Την ίδια ώρα που στο ελληνικό επιτελείο διαβάζονται συνεχώ οι τουρκικέ ενέργειε με στόχο να προβλεφθούν οι επόμενε κινήσει των γειτόνων επί του πεδίου, έτσι ώστε να μην ευνηδιαστεί και να έχει ανα πάσα στιγμή έτοιμη την απάντηση σε κάθε σενάριο και ενδεχόμενο. Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, η τουρκική πολεμική αεροπορία έχει προχωρήσει σε πολύ πιο προκλητικέ επιτρουσίε ενέργειε. Από τη Μτήση κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Με τα F16 τη Άγκυρα να πετούν πάνω από μεγάλα κατοικημένα ελληνικά νησιά όπω η Ρόδο, η Χίο, η Σάμο, η Κό και η Κάρπαθο. Πάνω από τη ραχοκοκαλιά δηλαδή τη ελληνική αποτροπή στο ανατολικό Αιγαίο όπου οι ισχυρέ δυνάμει τη ΑΣΔΕΝ έχουν μετατρέψει το αρχιπέλαγο σε αστακό. Αυτό που προβληματίζει το ελληνικό επιτελείο είναι το τελευταίο τουρκικό εφεύρημα περί δίθεν ελληνικών μαχητικών πάνω από έδαφο τη γειτονική χώρα. Το είχαν αναφέρει ω αιτία για τον παράζη των 42 υπερπτήσεων πάνω από τα κριτικά νησιά μα στα τέλη του Απριλίου και το επαναλαμβάνουν τώρα με αφορμή την πτήση κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα καινούριο στοιχείο που έρχεται να προσθεθεί στι πέρα από κάθε λογική και αλήθεια τουρκικέ αιτιάσει και ταυτόχρονα ένα εξαιρετικά επικίνδυνο αφήγημα που προκαλεί σκέψει για τη σκοπιμότητά του. Μία πιθανή προβοκάτσια είναι το πρώτο επακόλουθο το οποίο εξετάζει το ελληνικό επιτελείο με μία σειρά από πιθανά σενάρια να βρίσκονται στο επιχειρησιακό τραπέζι τη στρατιωτική ηγεσία. Οι εντολέ του Έλληνε υπτάμενου είναι σαφείς και ξεκάθαρε και αφορούν δυναμική παρουσία και αποτροπή έω και το τελευταίο μέτρο του ελληνικού FIR, αλλά και ταυτόχρονα με απόλυτη ψυχραιμία. Αφού, όπω φαίνεται, οι γείτονε ψάχνουν την παραμικρή αφορμή για να στήσουν ακόμα και επεισόδιο, ρίχνοντα την ευθύνη στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η ταχύτητα των μαχητικών είναι πολύ μεγάλε και συχνά οι αναχαιτήσει πραγματοποιούνται στα αέρια του εθνικού εναριού χώρου, η εγρήγορση και η αποφυγή κάθε λάθο αποτελεί τον κανόνα με τον οποίο λειτουργούν οι υπτάμενοι τη ελληνική αεροπορία.